Ήδη θα μείνουμε στις θάλασσες όμως και θα πάμε στην κυρία Κατερίνα Κίλερτζή. Είναι υπεύθυνη της οργάνωσης All for Blue, η οποία αναπτύσσει δράση, επίτροπε στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση, αυτό που μόλις και εσείς αναφέρατε ότι χρειάζεται, αλλά ταυτόχρονα και δράση καθαρισμού των θαλασσών. Κυρία Κίλερτζή, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε. Ως μητέρα τριών παιδιών, ανησυχώ πολύ για την εκπαίδευσή τους σε ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και κυρίως τις επιπτώσεις αυτής στη ζωή όλων μας. Αναρωτιέμαι γιατί η προετοιμασία αυτή των παιδιών δεν έχει εισαχθεί στη φετινή εκπαίδευση και ενώ καταλαβαίνω τη δυσκολία του εγχειρήματος, ταυτόχρονα αντιλαμβάνομαι πως είναι χρέος της δικής μας γενιάς να εφοδιάσουμε τις επόμενες με δεξιότητες όπως το να καλλιεργούν τη γη και να κατασκευάζουν αντιπλημμυρικά έργα. Συμφωνείτε, Επίτροπε, για την αναγκαιότητα αυτή και γνωρίζετε αν υπάρχει ανάλογος σχεδιασμός από την Ευρώπη? Ευχαριστώ. Thank you very much for your... Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Σας θαυμάζω. Εγώ έχω μόνο δύο παιδιά. Πρέπει να σας προλάβω, μπορώ και να σας προλάβω, αλλά ανησυχώ κι εγώ, όπως και εσείς, για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει κλιματική αλλαγή στη ζωή των παιδιών μας. Σε ενωσιακό επίπεδο λαμβάνουμε μέτρα για να στηρίξουμε την ευαισθητοποίηση των νέων. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και σε ό,τι αφορά τις πράσινες δεξιότητες. Είναι εντελώς διαφορετική η σημερινή γενιά. Ο γιος μου και η κόρη μου δεν ξέρουν τι είναι το πλαστικό καλαμάκι. Δεν ξέρουν σε τι το χρησιμοποιούμε το πλαστικό καλαμάκι και γιατί πρέπει να το χρησιμοποιούμε εφόσον τελικά το καταπίνει η χελώνα. Και συνεχίζει να ζει αυτό το πλαστικό καλαμάκι ακόμα και στο βυθό της θάλασσας. Υπάρχει μια μεγάλη ενωσιακή πρωτοβουλία για τον περιβαλλοντικό αλφαβητισμό, αν θέλετε, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες μας για να ξέρουν τι είναι θετικό και τι είναι αρνητικό. Έχουμε δημιουργήσει μία συμμαχία για να προωθήσουμε αυτό που αποκαλούμε Ocean Literacy στην Ευρώπη για την προστασία των ωκεανών σε συνεργασία με μπλε σχολεία που αναπτύσσουν σχετικά σχέδια. Η νέα πράσινη συμφωνία είναι μια έκκληση προς τους πάντες, την κοινωνία, τους συμπολίτες, τους εκπαιδευτικούς, για να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να μάθουν ποια είναι τα όρια του πλανήτη μας. Η Κομισιόν τώρα προετοιμάζει μια πρόταση προκειμένου να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την παιδεία, εκπαίδευση για το περιβάλλον και την βιωσιμότητα. Δηλαδή, θα προωθήσουμε μέσω της παιδείας ευαισθητοποίηση και τις κλιματικές αλλαγές. Θα κάνουμε μια ευρεία διαβούλευση τον Απρίλιο με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, πολίτες, ενώσεις, οργανώσεις, σχολεία, ακριβώς για να τονίσουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των σχολείων, της δευτεροβάθμιας αλλά και της ανώτερης εκπαίδευσης και να προτείνουμε βιώσιμα σχέδια. Και με το νέο Erasmus Plus έχουμε θέσει την πράσινη παιδεία στο επίκεντρο. Επίσης, για αυτή την Climate Change Coalition, για αυτόν τον συνασπισμό που έχουμε δημιουργήσει, με αυτόν τον συνασπισμό θα φέρουμε κοντά εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους, μαθητές και τα λοιπά, για να συζητήσουν αυτά τα θέματα και να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα σχέδια. Είναι πολύ σημαντική η δέσμευση της Κομισιόν, των κρατών μελών, αλλά και των σχολείων εδώ. Αλλά σε τελική ανάλυση,
σε τελική ανάλυση, θα συμφωνήσετε κι εσείς, είναι το παράδειγμα που δίνετε στα παιδιά σας. Όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Έτσι μπορούμε να διαδώσουμε το μήνυμα πιο αποτελεσματικά. Γιατί πρώτα απ' όλα τα παιδιά βλέπουν τη συμπεριφορά των παιδιών. Αυτή έχει σημασία. Έτσι μπορούμε κι εμείς να γίνουμε πρέσβεις της Πράσινης Συμφωνίας για τα παιδιά μας που με τη σειρά τους θα διαδώσουν αυτά τα μηνύματα στους συμμαθητές τους. Πολλά μικρά παιδιά, 12, 14, 15 χρονών, πραγματικά με εντυπωσιάζει το πόσα πράγματα ξέρουν για το περιβάλλον και ήδη έχουν αρχίσει να τοποθετούνται εντός των ορίων του πλανήτη. Στη δική μου γενιά δεν μας περνούσε καν από το μυαλό αυτό. Αλλά βέβαια αυτό το οφείλουμε, το να προσέξουμε, το οφείλουμε τώρα στα παιδιά και τα εγγόνια μας. Επίτροπε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η καινούργια έννοια, ο περιβαλλοντικός αναλφαβητισμός, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θέμα που έθεσε η κυρία Κιλερτζή της ανάγκης για ενημέρωση, γιατί πραγματικά τα περιβαλλοντικά θέματα ακουμπούν πάρα πολύ στη ζωή μας και στην υγεία μας. Και αν θέλετε ένα απτό παράδειγμα είναι το μικροπλαστικό που βρίσκεται πλέον στα αλλιεύματα, τα οποία φτάνουν στο πιάτο μας. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα έπρεπε να το ανοίξουμε περισσότερο, να ενημερωθούν περισσότερο και οι Ευρωπαίοι πολίτες.